Είναι η ντροπή της πόλης αυτή. Είναι η ντροπή της πόλης. Πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι ντροπή. Είναι ανάξια αυτής της πόλης. Αυτής της μεγάλης πόλης του Ηρακλείου. Που έχει γεννήσει και γεννάει μεγάλα πράγματα. Σε μια καταιγιστική εξομολόγηση γεμάτη πίκρα και απογοήτευση για το έλλειμμα δημοκρατίας στα δημοτικά πράγματα τα οποία προδίδουν οι χειρισμοί που έγιναν τα τελευταία 24 ώρα αποσχολίασε, ο Γιάννης Μαραγδής υπήρξε κόλαφος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV για το επίμαχο βίντεο του Δήμου Ηρακλείου. Και επειδή έχω προσωπική εμπειρία των χυδαίων συμπεριφορών, κάνω έγκληση στο Δήμαρχο, εάν δεν θέλει να υποστεί το μίασμα, να την απομακρύνει αυτή την κυρία. Να σας πω διότι λίγο... εάν δεν την απομακρύνει, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν δικά του γεννήματα. Δηλαδή αυτό θα φταίει. Και όταν λέει ότι αναλαμβάνω την ευθύνη, πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Εάν μας σέβεται, να την απομακρύνει. Όπως επεσήμανε επανειλημμένα στη δημόσια τοποθέτησή του, η οποία χαρακτηρίστηκε από πικρία και οργή για την προσβλητική στάση της αντιδημάρχου πολιτισμού, οι ευθύνες βαρύνουν τον Δήμαρχο Ηρακλείου, καλώντας τον να τις αναλάβει έμπρακτα από τη στιγμή που καλύπτει τους πρωτοφανείς χειρισμούς της αριστεάς πλεύρη, η οποία χαρακτήρισε μικρόμυαλους 16 διακεκριμένους εκπροσώπους των τεχνών και των γραμμάτων που αντέδρασαν στο περιεχόμενο του βίντεο Κάντια 1640. Σε μια εποχή που σβήνουν, έχουν πάρει τη γολμολάστρια τα διάφορα διεθνή κέντρα και σβήνουμε εμείς τον εαυτό μας. Αυτό κάνουν. Μας σβήνουν τη μνήμη μας. Πρόκειται για έγκλημα. Έπρεπε να κάνει δύο πράγματα, αν θέλει να είναι άξιος, συγγνώμη που θα το πω, αυτής της μεγάλης πόλης. Να το αποσύρει και να απομακρύνει την κυρία Αντιδήμαρχο. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου παρενέβη λίγο αργότερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV για να επισημάνει ότι η παραγωγή του βίντεο είχε ολοκληρωθεί στη διάρκεια της προηγούμενης θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής για να χρησιμοποιηθεί σε ίσονο σημασίας εκδηλώσεις και τα info points, ενώ πρόσφατα επικαιροποιήθηκε. Απαράδεκτη φρασιολογία από τον κύριο Μαραγδί και άκουσα και τα περί κόστους του βίντεο. Αυτό το βίντεο ανηρτήθη στην ιστοσελίδα του Δήμου το 2015 την Άνοιξη, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, και παρέμεινε αναρτημένο επί 5 χρόνια, μέχρι το 2020 δηλαδή, χωρίς καμία παρέμβαση κανενός και καμία παρατήρηση. Το ίδιο βίντεο βραβεύτηκε το 2016 και παρουσιάστηκε από τότε αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου στον Πειραιά, στην έκθεση που έγινε για τα θετικά προϊόντα. Αυτά τα εγνώριζε ο κύριος Μαραγδής απόψε που μίλησε κατά τον τρόπο αυτό τον καταφρονητικό. Ο Βασίλης Λαμπρινός πάντως απέφυγε οποιαδήποτε αναφορά στη στάση και τη συμπεριφορά των συνεργατών του. Είναι διπλό σκάνδαλο τότε. Αν αυτά τα χρήματα ισχύουν, είναι τριπλό. Αναλαμβάνω ευθύνες σημαίνει ότι πρέπει αυτός που το έπραξε να παραιτηθεί, να απομακρυνθεί και να γίνει μια επιτροπή να ελέγξουν πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Και ανάξιζε αυτό. Δεν κάνει 230.000 αυτό, αν είναι το πραγματικό νούμερο. Έτσι. Με τα συγχωρήσεις. Αλλά δεν είναι το θέμα με εμένα αυτό. Το θέμα μου είναι ότι τα έργα που πρέπει να γίνονται στο Ηράκλειο πρέπει να είναι έργα αντάξια του Ηρακλείου. Και να είναι οι άνθρωποι αυτοί που τα ορίζουν αντάξιοι του Ηρακλείου.